Κύριε Τζορμπατζάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το σχολείο σας και εσείς είστε υπεύθυνος αυτού του προγράμματος. Είναι το Erasmus Plus με θέμα το προσφυγικό. Να πω, το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές, ότι έχετε ήδη υποδεχθεί παιδιά από άλλες χώρες και είναι σε εξέλιξη όλη την εβδομάδα δράσης. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, θερμά, καταρχάς, πώς υποδέχονται τα παιδιά, μιλώ και για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και για τα παιδιά που έχετε, που φιλοξενείτε, πώς υποδέχονται, έτσι, πώς αντιμετωπίζονται όλο αυτό το θέμα του προσφυγικού? Ναι. Μέσα από τις δράσεις οποίες κάνουμε και την προσπάθεια να βιώσουν τα παιδιά καλύτερα αυτή η διαδικασία, έχουν καταλάβει το πρόβλημα στη ρίζα του, μπορώ να πω, και νιώθουν ότι πραγματικά κυρίως η στόχευσή μας είναι τα παιδιά, το πώς θα είναι στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Νιώθουν ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανάγκη να καταφέρουμε και εμείς στα σχολεία, αλλά και στις άλλες χώρες, τα παιδιά πρόσφυγες να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να κάποια ελπίδα στην όλη συνέχεια της ζωής. Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε βεβαίως για την ευαίσθητη εκπαιδευτική κοινότητα και επειδή πολύ λόγος γίνεται σε όλη την επικράτεια, αλλά εδώ στο νησί νομίζω ότι δεν είχαμε ευτυχώς πάρα πολλές αντιδράσεις. Μιλώ για τα προσφυγόπουλα που έχουν ήδη ενταχθεί στα σχολεία. Να τονίσω ότι στο πλαίσιο αυτών των δράσεων του προγράμματος, να θυμίσω ότι αύριο Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνετε μια επίσκεψη σε σχολεία που ήδη έχουν ενταχθεί μαθητές πρόσφυγες. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή για τα παιδιά, γιατί θα συνομιλήσετε, αν δεν κάνω λάθος, μαζί τους. Πολύ σωστά. Και να πω ότι έχει προηγηθεί χθες μια δράση σε ένα χώρο αθλητικό, mm-hmm. όπου τα παιδιά με τα οποία θα μιλήσουμε την Πέμπτη, πάμε στην ενδεύτηση, mm-hmm. Βρεθήκαμε με τα δικά μας παιδιά, με τα παιδιά από τις άλλες χώρες, κάνανε μαζί κάποια παιχνίδια, mm-hmm. γνωριστήκανε, τραγουδήσανε μαζί, mm-hmm. πάγανε μαζί και νιώθουν ότι είναι πια φίλοι. Mm-hmm. Και έτσι την αύριο που θα επισκεφτούμε τα δημοτικά όπου παρακολουθούν μαθήματα τα παιδιά, θα είναι και πιο ανοιχτά να μπορούν να μας πούνε τις δικές τους εμπειρίες από το γεγονός. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως συνηθίζω να λέω, κύριε Τζορμπατζάκη, τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο πολλές φορές, έτσι, ενώ στην διαχείριση, στην αντιμετώπιση, στον τρόπο που βλέπουμε και συμπεριφερόμαστε απέναντι, μιλώ, σε τόσο μεγάλα ανοιχτά θέματα, σε τόσο μεγάλα θέματα όπως το προσφυγικό. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι τα παιδιά από μόνα τους, αν τα αφήσεις ελεύθερα δηλαδή, σίγουρα θα βρούνε τρόπους επικοινωνίας και με τα προσφυγόπουλα. Το θέμα είναι να μην μπαίνουμε εμείς οι ενήλικες στη μέση. Νομίζω ότι εκεί χαλάει λίγο το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και εμείς προσπαθούμε να, μέσα από τα παιδιά, παρακολουθώντας και λίγο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, να δείξουμε τον καλό δρόμο για να προσεγγίσουμε τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Είδαμε ότι το παιχνίδι, ο χορός, η μουσική είναι πράγματα κοινά ουσιαστικά. Είχαμε αυτές παιδιά από το Κουρδιστάν και μας τραγουδούσανε, και ελληνικά και χειροκροτούσαν τα άλλα παιδιά. Ήταν πολύ συγκινητική mm-hmm. η όλη διαδικασία, mm-hmm. ήταν πολύ κοντά. Mm-hmm. Άρα, αν εμείς καταφέρουμε σαν ενήλικες να βρούμε τα στοιχεία που είναι κοντά στην κουλτούρα τους και μπορούν να ανοιχτούν, θα μας φέρουν και εμάς πιο κοντά σε αυτούς. Αλήθεια είναι αυτό. Αν κάνουμε το πρώτο βήμα, να απλώσουμε λίγο το ένα χέρι γνωριμίας, έτσι, και μετά να ανοίξουμε και μια ζεστή αγκαλιά, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ εύκολα. Πάντα εγώ λέω, για να αποδίδουμε έτσι και σωστά τα πράγματα, ότι είμαστε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η αλήθεια είναι η Κρήτη σε σχέση με την φιλοξενία ετούντων άσυλο και την υλοποίηση του προγράμματος Τσίπα της Αρμοστίας. Εξελίσσεται λοιπόν όλη την εβδομάδα. Από τη Δευτέρα λοιπόν υποδεχτήκατε τα παιδιά. Από ποιες χώρες, θυμίστε μου? Είναι από την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. 15 παιδιά σε σύνολο. Mm-hmm. Έχουμε πολύ φιλόξενες οικογένειες, πολύ φιλόξενες γονείς, mm-hmm. που έχουν αγκαλιάσει τα παιδιά και είναι πολύ ικανοποιημένα με την γνωριμία και έχουν γίνει ήδη φίλοι. Mm-hmm. Σήμερα είχατε προγραμματισμένη, δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει την επίσκεψη στο πολύ ωραίο μας ενηδρίο, και θα συνεχίσετε τη βόλτα σας προς Άγιο Νικόλαο και Σπιναλόγκα, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστή. Τώρα είμαστε στη διαδρομή προς τη Σπιναλόγκα mm-hmm. και στον Άγιο Νικόλαο. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με την Γνωσό, mm-hmm. να έχουν μια εικόνα πολύ καλή από τις μορφιές της
του νησιού μας. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, ενώ το πρόγραμμα φιλοξενίας την Παρασκευή. Κάτι μου λέει ότι τα παιδιά που φιλοξενήσετε το 15 αυτές τις μέρες θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι και πολύ καλοί πρεσβευτές επίσης τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Ενώ στο εξωτερικό, πέραν το ότι μας δείχνουν το δρόμο. Ωραία. Κύριε Τζορμπατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Καλή συνέχεια στις δύο μέρες. Να είσαστε καλά.